να γράψεις στις εκθέσεις ιδεών. Πολύ καλησπέρα σας από την όμορφη Θεσσαλονίκη. Εδώ είμαστε και πάλι, άλλη μία Τρίτη κοντά σας με την έκθεση ιδεών. Έκθεση ιδεών με τον Σταύρο του Κουζιάννη και όπως κάθε Τρίτη δεν έχω ιδέα τι θα σας εκθέσω. Σήμερα έχουμε έναν καλεσμένο, έναν καλό φίλο και οικονομολόγο και σύμβουλο επιχειρήσεων, τον Στέργιο το Στόγιο. Καλησπέρα Στέργιο. Καλησπέρα. Καλησπέρα Σταύρο και σε σένα και στους ακροατές. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, μην ξεχνάμε, έχουμε πάλι διαγωνισμού σήμερα. Όσοι στείλετε μήνυμα. Δύο τυχεροί θα κερδίσουν από ένα επιτραπέζιο παιχνίδι προσφορά του Κώστα Μπέλη και Σία Όμικρον Έψιλον στη Φράγκον 3 Θεσσαλονίκη. Επίσης στο κέντρο ψαγμένου Μεζέ δύο τυχεροί θα κερδίσουν το κέντρο ψαγμένου, περίμενα γιατί εδώ ο καλεσμένος κάνει, μας βάζει χέρι και μας μπερδεύει. Το κέντρο ψαγμένου Μεζέ είναι στην Εθνική Αντιστάσεως 15 στην Αλεξάνδρεια Μαθία. Ένα τυχερό ζευγάρι, ένα τραπέζι για δύο άτομα αξίας 20 ευρώ στο κέντρο ψαγμένου Μεζέ, στο Καψιμί. Αυτά σήμερα από διαγωνισμούς. Πλούσια η εκπομπή, βλέπω μοιράζει. Μοιράζ 2.000, σιγά μην μοιράζει και 5.000. Σε κόντρα των καιρών, ε. Προσπαθούμε να είμαστε κοντά στους ακροατές μας με την κρίση αυτή που υπάρχει. Εσύ σαν οικονομολόγος τα ξέρεις και καλύτερα. Δεν ξέρω κάτι περισσότερο. Νομίζω ότι απλά εκλαϊκεύω κάποια πράγματα χρησιμοποιώντας κάποιες γνώσεις που απέκτησα, αλλά καλύτερα ξέρουν αυτοί που τη ζουν στην καθημερινότητά τους. Εγώ θα πω πράγματα ίσως και θεωρίες να ακουστούν. Βέβαια πράγματα που ισχύουν, που τα συναντάμε καθημερινά, αλλά θεωρίες. Η πραγματική ζωή είναι διαφορετική, είναι πολύ χειρότερη από αυτά που θα πούμε. Α, τόσο καλά. Νομίζω. Άρα εμείς θα χρυσώσουμε το χάπι σήμερα. Θα χρυσώσουμε το χάπι. Θα πούμε κάποιες απόψεις ή μάλλον θα ξεδιαλύνουμε κάποια πράγματα που ενδεχομένως κάποιοι τα βλέπουν και δεν τα βλέπουν κιόλας. Αλλά πάλι επιμένω ότι... Ναι, θα κάνουμε μια κουβέντα. Καλά, μια κουβέντα θα την κάνουμε. Η πραγματικότητα είναι διαφορετική, έτσι. Σίγουρα. Η απόσταση μεταξύ θεωρίας και πράξης είναι, νομίζω, κάτι που έχει μεγάλη απόσταση. Ναι, και σε αυτή τη χώρα η θεωρία είναι, με την πράξη έχει πολύ μεγάλη απόσταση. Προηγείται η θεωρία. Είμαστε όλοι πάντα θεωρητικοί. Πρακτικοί δεν λέγανε ένας. Ναι, γι' αυτό είμαστε και σε αυτή τη φάση που είμαστε. Μάλιστα, θα τα πούμε σε λίγο αυτά εδώ, γιατί είμαστε εδώ που είμαστε. Φαντάζομαι και μουσικές, ε. Εννοείται, είναι μουσική εκπομπή και από εκεί πέρα βάζουμε και λίγο λόγο. Τώρα καμιά φορά ξεχνιόμαστε και βάζουμε πιο πολύ λόγο από τη μουσική. Δεν πειράζει. Αλλά θα βάλω τώρα ένα τραγούδι που... Γιατί ξέρω και μουσική λόγια, δεν είναι. Ναι, έχει λόγια. Έχει λόγια, αλλά μουσικώνεται κιόλας. Κατάλαβες, ναι, γιατί στιχώνει ο άλλος. Ωραίο ρήμα. Ναι, είναι έτσι, δεν είναι. Όταν κάποιος γράφει στίχους, δεν στιχώνει. Σωστό. Και αυτός που γράφει μουσική, μουσικώνεται. Ναι, οκ. Okay. Εντάξει, λοιπόν, σε μπέρδεψα τώρα. Πάμε να τραγουδάμε. Μουσικό είναι σαν παθητική φωνή, σαν ρήμα το λες, έτσι. Ναι, ρήμα. Okay. Λοιπόν, Rory Gallagher, Moonchild. Λοιπόν, θα πω σε λίγο για τον Rory Gallagher. Τώρα να πω ότι όσοι θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω Facebook στη σελίδα Έκθεση Ιδεών, μπορείτε να στείλετε το μήνυμά σας για την κλήρωση για το τραπέζι στο κέντρο ψαγμένου Μεζέ, το Καψιμί, και για τα επιτραπέζια τα δώρα. Επίσης μπορείτε να μας στείλετε mail στο radio@eolas.org. Είμαστε ανοιχτοί, περιμένουμε τα μηνύματά σας, περιμένουμε τις συμμετοχές σας. Λοιπόν, ο Rory Gallagher είχε έρθει αυτός στην Ελλάδα πριν πολλά χρόνια με δραχμές, Στέργιο, και μου είχε πει ο παππούς μου ότι είχε πάει, ας πούμε. Τι και... θυμάσαι τώρα, τι ναι, θυμάσαι. Τι θυμήθηκε, τις δραχμές ή το Rory Gallagher. Να ρωτήσω κάτι. Όχι, ναι, θυμήθηκες το Rory Gallagher, πολύ καλά έκανες, αλλά θυμήθηκες παράλληλα και μια άλλη εποχή.
Να κάνω εγώ μια ερώτηση τώρα, μιας και την έφερες εδώ στην, στο μικρόφωνο μπροστά την εποχή αυτή. Για πες. Τι θυμάσαι από τη δραχμή πιο πολύ? Ότι είχε λεφτά η τσέπη μου. Γιατί? Γιατί είχε λεφτά η τσέπη μου, δεν ξέρω γιατί. Είχε λεφτά, πληρώνα και ήξερα ότι έχει κι άλλα μέσα. Τώρα είναι να πληρώσω κάτι, πάω σε ένα μαγαζί ας πούμε να πληρώσω και δεν ξέρω αν θα μου φτάσουν. Ενώ παλιά ήξερα ότι θα πληρώσω και θα έχω κι άλλα. Αχα. Δηλαδή θεωρώ... Βέβαια ήμουν από τους προνομιούχους που ήταν, είχα καλές δουλειές με δραχμές. Θεωρείς δηλαδή ότι σε ρυκνώθηκε με τέτραχμη, μικρινέ? Εμείς όλοι μικρινάμε και το αυτό μας συρρυκνώθηκε και το μυαλό μας συρρυκνώθηκε και όλα μας τα συρρυκνώσανε. Γιατί δεν μπορεί, ας πούμε, τη μια μέρα εγώ έπαιρνα τώρα την τελευταία δουλειά που άλλαξε από δραχμές, από δραχμές σε ευρώ, έπαιρνα τη μια μέρα 200.000 δραχμές και την άλλη μέρα έπαιρνα 600. Σταμάτω το στο 200.000. Έπαιρνα. 200.000. Σταμάτω εκεί. Μπορεί να είναι και ευρώ. Άμα τα βρω εγώ θα τα φέρω. Ας το να ονειρευτούμε λίγο. Ω, κοιτάξτε, εντάξει, δεν είναι... Πάλι μπορούμε να τα πάρουμε. Νομίζω ότι τώρα είναι ευκαιρία, έχει ευκαιρίες τώρα. Αυτό τελικά που έγινε με την αλλαγή ήταν... Ποια αλλαγή, το 81 που απέτυχε? Όχι, το 2002. Ήταν πολύ, νομίζω, πρόωρο. Τελικά αυτό επικράτησε εκ του αποτελέσματος ως εκτίμηση. Ότι έγινε πολύ νωρίς για μας, ότι δεν ήμασταν έτοιμοι. Αυτά λένε δηλαδή κάποιοι συνάδελφοι που είναι πιο ψαγμένοι. Εντάξει. Και ότι θα έπρεπε η οικονομία, η πραγματική οικονομία να ακολουθήσει, να προηγηθεί πρώτα και μετά να ακολουθήσει η ένταξη. Δηλαδή η ανάπτυξη της οικονομίας πραγματική και όχι πλασματική, όπως πολλοί λένε ότι τη ζωγραφίσαν στα χαρτιά τότε μόνο και μόνο για να γίνει η ένταξη στην Ευρωζώνη. Σε έναν βαθμό ισχύει. Κοίταξε. Γιατί αποδείχθηκε στην πορεία ότι δεν ήταν έτοιμη να... η ελληνική οικονομία, δηλαδή η βιομηχανία και όλοι οι κλάδοι της οικονομίας δεν ήταν έτοιμοι να αντέξουν αυτό το βάρος. Και αν θυμάσαι από το 2000 και μετά, 2002 και μετά, το χαρακτηριστικό γνώρισμα αυτής της οικονομίας ήταν ο δανεισμός. Αν το θυμάσαι. Οπότε... ό,τι στηρίζεται στο δανεισμό, κάποια στιγμή ένας κρίκος να είναι αδύναμος, που όπως αποδείχθηκε στην πορεία υπήρχαν και ένα και δύο κρίκοι. Ωραία. Πάτω σε όλο το πράγμα. Κοίταξε, σαφώς δεν ήμασταν έτοιμοι, γιατί από τη μία μέρα στην άλλη, πέρα αυτό που είπα για τον μισθό μου, άλλαξαν και τα δεδομένα. Δηλαδή έπαιρνες μια τσίχλα 10 δραχμές και την άλλη μέρα έκανε 10 λεπτά, 34 δραχμές. Ναι, αυτό ήταν... Πάμε για την τσίχλα, μην πάμε παραπέρα. Αυτό ήταν αποτέλεσμα της ισοτιμίας με το πώς άλλαξε η δραχμή και έγινε ευρώ. Ναι, αυτό συνέβη, αλλά ήταν το ελάχιστο, αλλά ήταν η αρχή. Της κατρακύλας. Αυτό ακολούθησε, δεν ήταν η τσίχλα, η αρχή ήταν η τσίχλα. Λέω, θέλω να πω ότι ακολούθησαν και άλλες ισοτιμίες, οι οποίες ήταν πιο τραγικές. Α πούμε μετά, δηλαδή φτάσαμε και στο μία φορά και έναν καιρό, τι ωραία. Τώρα συζητάμε για το 2002. Ανέφερα πριν για τη δεκαετία, 7 ετία ήταν, 2 με 9, και, αν θυμάμαι καλά, ναι, 2 με 9, που ήταν χρυσή 7 ετία, έτσι. Δεν θες ήταν... να μιλήσουμε για 7 ετίας, θες να μου πας την κουβέντα αλλού τώρα? Όχι. Θέλω να πω ότι ήταν χρυσή η 7 ετία, με την έννοια ότι υπήρξαν πάρα πολλά κεφάλαια που προσγειώθηκαν στην Ελλάδα λόγω του μηδενικού, ουσιαστικά, όχι μηδενικού, αλλά πάρα πολύ μικρού κόστους που είχε ο δανεισμός και για τις τράπεζες και για το ίδιο το κράτος, οπότε... γέμισε με δάνεια όλη η Ελλάδα. Κατάλαβα. Αλλά δεν είχε τραβηχτεί ακόμα η αυλαία. Το 2009 την τραβήξαν κάποιο συγκεκριμένα και τότε είδαμε με το Ζόγκα. Εντάξει, θα μιλήσουμε για τέτοια. Μία φορά και ένα καιρό, Στέργιο. Έφτα η Νάνη κι εγώ στον πάγκο να παριστάνω τον Σαλτιμπάγκο. Μαύρη χιονάτη αλλού. Εδώ είμαστε και πάλι να καλησπέρισουμε στην παρέα μας την Τώρα και τον Κωνσταντίνο, τη Ρένα, τον Πρόδρομο
τον Γιάννη, τον φίλο μου τον Πέτρο από την Αγγλία. Μας ακούει εκεί, φιλιά πολλά. Είναι ο γιατρός που με έκανε το ποδάρι μου, το πισινό. Το πισινό μου το έφτιαξε χιαστούς και μην... Πόσα ποδιά έχεις? Δυο πισινά. Α, τα χέρια τα θέλεις μπροστινά. Πόδια. Το κατάλαβα. Με δημιουργεί συνειρμούς. Αυτό με τα τέσσερα που κυκλοφορεί Εβραίος τελευταία. Ποιος είναι αυτός ο Εβραίος? Αυτός ο Εβραίος είναι για όλα, λέει η Άντζελα. Εχθές πάλι στη Βουλή χρησιμοποιήθηκε ο όρος. Τι, με τους Εβραίους? Όχι, για τα τέσσερα. Να, αυτά, αυτή η Βουλή είναι... Είναι πολύ στα τέσσερα εκεί μέσα. Λοιπόν, πες μας για τον γιατρό. Ναι, μου έκανε το πισινό μου το ποδάρι, λοιπόν. Τι είχες? Είχα χιαστούς και μηνίσκο, μου το έφτιαξε. Τώρα να σε έβαινα φάς κλωσιά, να την ευχαριστηθείς, ρε παιδί μου. Φαντάζομαι ότι το ρίχνεις και εσύ στην κρίση, εξαιτίας της κρίσης. Όχι, παλιά έγινε. Πότε έγινε, δεν θυμάμαι πότε. Το 9 νομίζω μου την έκανε την επέμβαση, ή το 9 ή το 10. Ήμουν μέσα στο τέτοιο. Η αλήθεια είναι ότι είχα ξεκινήσει για μήνα, να κάνω... Μήνα, θυμάσαι. Ιούνιο, 15 Ιουνίου. Εντάξει, δεν είχε ακόμα ξεσπάσει τίποτα. Τίποτα. Μετά τον Οκτώβριο. Εντάξει, οπότε ήμουν χαλαρός. Μετά τις εκλογές. Εκείνη τη χρονιά. Τις ωραίες εκλογές. Θα φτάσουμε και εκεί στο 9. Ας πάμε πιο πίσω που ήμασταν στο 2. Ναι, υπήρχαν λοιπόν από το 2 και μετά στην αγορά πολλά έτσι, στοιχεία και χαρακτηριστικά που πολλοί προσέγγιζαν την όλη κατάσταση λέγοντας ότι είμαστε πλέον μια αναπτυγμένη ευρωπαϊκή χώρα. Γιατί, η ερώτηση γιατί δεν είχε απάντηση, είχε απάντηση για τους μημιάνους μόνο και η απάντηση ήταν γιατί μπορούσαμε να δανειζόμαστε. Α, επειδή μπορούσαμε να δανειζόμαστε, ήμασταν καλά δηλαδή. Ναι, ήμασταν μια αναπτυγμένη χώρα, είχαμε ξεφύγει από την, από τον, είχαμε αφήσει πίσω τον όρο αναπτυσσόμενη, έτσι θεωρούσαν δηλαδή, και είχαμε πλέον φορέσει το κουστούμι της αναπτυγμένης. Και αυτή ήταν η ψευδαίσθηση, ότι είμαστε μια αναπτυγμένη χώρα. Να πηγαίνουμε λίγο προς πίσω. Τώρα που περιμένουμε την ανάπτυξη, φοράμε πάλι το ίδιο το κουστούμι, ή είναι άλλο το κουστούμι τώρα αυτή τη φορά? Τώρα το κουστούμι έχει, νομίζω, άλλη. Είναι μήνυ, πολύ μήνυ. Ή ό,τι έχει απομείνει. Δεν αφήνει τίποτα από πίσω, γι' αυτό και. Αυτό, πάλι φτάνουμε και στο από πίσω. Δε. Ναι. Θα μιλήσουμε πολύ για αυτό το από πίσω σήμερα, νομίζω. Είναι πολύ κοντό, θέλω να πω. Μπορεί να είναι αναπτυγμένο, να είναι πάλι το ίδιο, αλλά είναι πολύ κοντό πια. Έπεσε το κούρεμα. Ξέφτησε απλά. Ναι, και τέλος πάντων μετά την είσοδό μας στην Ευρωζώνη όλοι ζήσαμε αυτή την ψευδέστηση, και εσύ ακόμα, και εγώ και όλοι. Καλά ήταν, πολύ καλά ήταν για κάποια χρόνια. Από το 2 μέχρι το 9 που είπες. Πραγματικά, ναι, η ευδαιμονία ήταν έκδηλη σε κάθε εκδήλωση, είτε ήταν ατομική ή όχι. Άλλαξαν οι συνήθειες, προσαρμοστήκαμε σε καινούργια δεδομένα και εισαγόμενα ενδεχομένως, αλλά αυτό κυρίως που άλλαξε την καθημερινότητα και αλλίωσε λίγο την νοοτροπία μας ήταν η αίσθηση ότι μπορούμε να καταναλώνουμε χωρίς να μας νοιάζει από πού έρχονται τα χρήματα ή πότε θα δοθούν πίσω. Αυτό ήταν ένα ηρεμιστικό, υπνοτικό. Ο απλός ο κόσμος ήξερε ότι κάποια στιγμή θα δοθούν πίσω ή πίστευε ότι από τη στιγμή που υπάρχει... Αυτό είναι μια ερώτηση που έχει κυρίως και συνέχεια ουρά και την κυνηγάμε πάντα. Τι γίνεται? Εγώ θα απαντήσω με ερώτηση. Αυτό ήταν πάντα ένα θέμα που απασχολούσε εμένα και φίλους σχετικούς ή άσχετους με το αντικείμενο. Και ποιο ήταν αυτό ακριβώς σε σχέση με αυτό που είπες? Αν απλώς ο κόσμος ήξερε ότι θα τα γυρίσει πίσω. Λοιπόν, η ερώτηση είναι απλή. Όταν παίρνεις κάτι δανεικό. Το ήξερε ο κόσμος ότι είναι δανεικό? Αυτή είναι η ερώτησή μου. Ναι, αν ήξερε ο κόσμος ότι αυτά τα χρήματα είναι δανεικά. Δεν ήξερε ότι είναι δανεικά, ενδεχομένως αυτά που δανειζόταν το κράτος, σαν ελληνικό κράτος. Αλλά ήξερε ότι είναι δανεικά αυτά που παίρνει αυτό. Α, εννοείς κατά διακοποδάνεια και τα χριστουγεννοδάνεια και τα καλωσορίσατε δάνεια. Όλα αυτά, ένα μετά το άλλο όμως, δημιουργούν ένα πλήθος δανεισμό. Έτσι. Δηλαδή, και είναι ένα ντομινό που ξέρω κάποια στιγμή έπαιζε το πρώτο. Όλοι δανειζόντουσαν. Έτσι. Αυτό είναι, το ξέρουμε. Είτε γινόντουσαν σπίτια είτε γινόντουσαν αυτά που είπες όλα. Αλλά η απλή λογική, η οικονομική λογική λέει ότι
πρέπει να έχεις και μια συνέστηση του πώς δράς μέσα σε ένα οικονομικό περιβάλλον. Είτε είσαι απλώς πολίτης που τέλος πάντων δεν έχεις ιδιαίτερες δεξιότητες ή γνώσεις πάνω σε αυτό, ή είσαι σχετικός. Πάντως, όταν δανείς, πρέπει να τα επιστρέψεις πίσω κάποια στιγμή. Έτσι. Αυτό που δεν υπήρχε ως σκέψη στον κόσμο τότε ήταν ότι ό,τι συνέβαινε τότε δεν υπήρχε η παραμικρή σκέψη ότι μπορούσε να αλλάξει. Μάλιστα. Αυτό ήταν που οδήγησε. Ζούσαμε σε ένα γυάλινο κόσμο, ήταν... κόσμο αγγελικά πλασμένο δηλαδή. Αυτή ήταν πραγματικά η σπήρα που λέμε, ότι κατεβαίνεις προς τα κάτω, προς τα κάτω, προς τα κάτω. Αυτή ήταν το κάναμε ανάποδα εμείς. Αντί να ανεβαίνουμε, να βγαίνουμε από τη σπήρα, εμείς πηγαίναμε. Όχι, αυτό γινόταν τότε. Απλά ανέβαινες. Ήταν πιο ευδαιμονικό. Ανέβαινες. Μετά όμως άρχισε η πτώση, αλλά πάλι μες στην ίδια. Και θα ξανασυμβεί αυτό. Θα ξανανεβούμε, λες. Έτσι πάει. Για να δούμε σιγά σιγά. Εδώ είμαστε και πάλι, να καλησπέρισουμε στην παρέα μας και τη Ρένα με τον Σάκη. Δεν ξέρω αν μπήκε ο Άλκης και ο Κώστας να μας ακούνε. Αυτό θα το δούμε σε λίγο, αν έχουμε αυτή την τιμή να μας ακούει ο αντιπρόεδρος. Ο Κώστας. Ναι. Θα δούμε, θα δούμε. Είναι αντιπρόεδρος, είναι αντιπρόεδρος κανονικός ή από τους πρόεδρους και τους αντιπρόεδρους που ξέρουμε, που έχουν τον τίτλο. Τι εννοείς. Είναι αυτό που λέμε, αν βγεις στον δρόμο και φωνάξεις ένα πρόεδρο, πώς θα γυρίσουνε. Μπράβο, αυτό. Τώρα δεν θα γυρίσει ο Κώστας γιατί είναι αντιπρόεδρος. Του χρόνου που πιθανόν θα είναι πρόεδρος, θα γυρνάει φαντάζομαι. Υπάρχει δηλαδή σχέδιο διαδοχής από τώρα. Δεν ξέρω, αυτό δεν μπορώ να το ξέρω και θα πρέπει να θα τον έχω καλεσμένο εδώ να μας τα πει αυτός. Εγώ δεν μπορώ να εκφέρω γνώμη του τι θα κάνει. Τέλος πάντων, είναι άλλο το θέμα μας σήμερα. Δεν ήρθαμε εδώ να μιλήσουμε για το όχι, να κάνω μια ερώτηση έτσι φυσιολογική. Φυσιολογική τι εννοείς. Θα ακούσεις. Ναι. Ποιος είναι ο Κώστας? Είναι φίλος σου, το ξέρεις. Είναι ο κύριος ο Κώστας, ο Μπουγιούκας. Oh, yes, μπορούμε yes. να πούμε το όνομα γιατί θα είναι σύντομα καλεσμένο στην εκπομπή μας, οπότε δεν υπάρχει λόγος να κρύψουμε κάτι. Δεν ξέρω αν θέλει βέβαια να έρθει, αλλά πιστεύω ότι θα θέλει. Δεν νομίζω να. Κοίταξε, αν τον καλέσει, άλλη μου, γιατί ποιο λόγο να μην έρθει, να μην σε τιμήσει. Εδώ θα με βρήκε στην Αστυπάλα. Πήγα να απομακρυνθώ από αυτό, να ήρθε και με βρήκε. Δηλαδή, είναι δυνατόν. Περάστε καλά όμως, άμα θα γίνει. Αυτό είναι γεγονός. Είναι γεγονότο. Να, αυτό τώρα που περιγράφεις είναι. Για κάποιους σήμερα είναι μακρινό όνειρο. Δηλαδή, Αστυπάλα για να πας σήμερα. Σήμερα που μην πας κάνει κρύο. Ένα πολύ απλό παράδειγμα, έτσι. Και είναι αποτέλεσμα όλου αυτού του παρελθόντος που λέγαμε πριν. Ναι. Δεν πάει, δεν πας να στην παρέλαση, δεν ξέρω πώς πας. Μπορεί να διεκτενίζεις προφανώς, αλλά για να πάει μια οικογένεια. Όχι, να είναι ακριβά. Να κατέβει, να πάει. Δεν είναι μόνο το να πάει στην Αστυπάλα. Από Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική. Αυτός ακριβώς ο προβληματισμός που αναφέρω τώρα. Φαντάζομαι ότι στα χρόνια που συζητάγαμε πριν δεν υπήρχε καν. Γιατί όμως υπήρχε ένα μέσο που διέλυε κάθε προβληματισμό, αυτό που έλεγα πριν. Ήταν ότι μπροστά στην επιθυμία δεν μπορείς να δεις την υποχρέωση. Ποια υποχρέωση που λέγαμε πριν, της επιστροφής. Γιατί κάποια στιγμή τα χρήματα πρέπει να γυρίσουν πίσω. Όταν τα δανείζεσαι και μάλιστα πληρώνεις και γι' αυτό, για τη χρήση τους. Εννοείται. Το επιτόκιο. Εννοείται. Όταν προδανείζεσαι, έτσι πάει. Οπότε στην πορεία τα πράγματα αλλάζουν όταν δεν υπάρχει δυνατότητα. Τώρα, αυτό μέχρι ένα σημείο. Υπήρξε μια αρχή που εξέλιψε η δυνατότητα. Αυτό έγινε μετά το 9. Μετά το 9. Σταδιακά. Σταδιακά. Εγώ θυμάμαι κάποια στιγμή μιλούσα με φίλους μου, ας πούμε. Μου λέγανε, κοιτάξτε, εγώ δεν θα ξαναδουλέψω ποτέ. Εγώ πλέον από εδώ και πέρα θα ασχοληθώ με το χρηματιστήριο. Αυτό πότε ήτανε? Αυτό ήταν το 99. Ήταν πιο πριν 99, από το 2. Ήταν λίγο πριν. Ήταν πριν τα ευρώ. Ήταν το προπέτασμα καπνού λίγο πριν την ένταξη στην Ευρωζώνη, που έπρεπε να συνοδεύσει αυτό το γενικότερο wrapping της αναπτυσσόμενης χώρας. Μια χώρα για να είναι αναπτυσσόμενη πρέπει να έχει ένα χρηματιστήριο που να τρέχει σαν άλογο, άσχετο που μετακατέρευσε κάποια στιγμή. Ήταν ο Σαμσαχούτης το άλογο.
Που έλεγε και ο Αγκόπ, το άλογο της Αμψαχούτης. Εσύ που είσαι σχετικός με τον κινηματογράφο, πώς λέγεται, πώς λέγονταν το άλογο στην ταινία με τον Κιονάκη? Δεν θυμάμαι, δεν κατάλαβα ποια ταινία λες, αλλά θα το βρούμε. Θα πρέπει να το είσαι καταλαβεί, είναι πολύ, πολύ γνωστό. Θα το θυμηθώ, θα το πω στην επόμενη. Εγώ θυμήθηκα το Σαμσαχούτη που έλεγε ο Αγκόπ στις κασέτες. Το θυμάσαι τις κασέτες? Ή είσαι πολύ μικρός για να θυμάσαι κασέτες? Ναι, δεν θα το πω, καλά που το είπες εσύ. Χωρίς νόημα το είπες έτσι, σου βγήκε αυθόρμητα. Όχι, δεν το θυμάμαι. Τον Αγκόπ τον θυμάμαι όμως, αλλά το άλογο το όχι. Δεν είχε και άλογο. Συγκεκριμένα όχι, αλλά είχε ένα. Τότε έβγαζε, παιδί μου, δίσκους και κασέτες ο Αγκόπ και είχε ένα σκετσάκι, ας πούμε, που είχε ποντάρει στο άλογο το Σαμψαχούτη. Να, τώρα παίρνω συνεχώς έτσι, λες κάποια παραδείγματα και εγώ τώρα θα τσιμπάω. Αυτό το συγκεκριμένο παράδειγμα που είσαι ο Αγκόπ είναι επίσης μια εικόνα της ελληνικής κοινωνίας που άνοιξε το στόμα και έφαγε χωρίς να ξέρει τι καταπίνει. Αυτό ο Αγκόπ εκφράζει αυτό το πράγμα που περιγράφω, δεν ξέρω αν το περιγράφω και καλά, αλλά ο απροβλημάτιστος, τέλος πάντων, πολίτης, ο απροβλημάτιστος καταναλωτής, δανειολήπτης, ό,τι θες πες, μου βγάζει μια τέτοια νοοτροπία. Δηλαδή, να σε φέρω το υπέρμετρο... να σε φέρω πιο κοντά, ρε παιδί μου, γιατί τον Αγκόπ βλέπω δεν τον πολύ θυμάσαι. Να σε φέρω τον άλλον, τον ηθοποιό, τον Νίκο τον Παπαναστασίου, που έλεγε «Παφ και τάλιρο, τα παντελονάκι μου εισαγόμενο». Το μπλουζάκι μου εισαγόμενο. Αυτό, ναι, αυτό ήταν πάρα πολύ προωθητικό για τα ελληνικά προϊόντα εκείνη την εποχή. Το θυμάμαι πολύ έτσι αμετρά. Αλλά μπορείς στο YouTube να το δεις και το είδα πρόσφατα. Αλήθεια, βοήθηκε εκείνη την εποχή. Προωθούσε ουσιαστικά τα ελληνικά προϊόντα έναντι των ευρωπαϊκών που με την είσοδο στην ΕΟΚ τότε έμπαιναν χωρίς δασμούς στην πορεία κτλ. Και δεν αναρωτιέσαι εσύ γιατί να μην μπαίνουν αφού μπήκαμε, γιατί να έχουμε πρόβλημα να μπαίνουν τα προϊόντα στην Ελλάδα χωρίς εμπόδια? Θέλω να πω ότι αυτή η διαφήμιση γινόταν για να σταματήσει αυτή την είσοδο. Ναι. Αλλά εμείς μπήκαμε στην ΕΟΚ όμως. Και ήρθε η είσοδος και εγώ θυμάμαι ένα κάρο βιοτεχνίες στη Θεσσαλονίκη και τώρα δεν έχει ούτε μία, αντί να έχει 10. Ναι. Εντάξει, αυτό συμφασονάδικα, συν. Το έγινε με τον λόγο της ύπαρξης των γειτόνων που πήγαν όλοι εκεί για φθηνά εργατικά χέρια. Αυτό εξηγείται μικροοικονομικά, είναι πάρα πάρα πολύ σωστό και σοφή επιλογή όλων όσων το πήγαν κάναν. Εκεί. Ναι. Δεν θα έπρεπε όμως αυτό το κράτος να έχει βοηθήσει αυτούς να μην πάνε εκεί? Ναι. Βλέπεις, πάμε άλλη ερώτηση τώρα. Αυτό είναι, ναι, θα έπρεπε, ναι, θα έπρεπε, εννοείται ότι θα έπρεπε. Αλλά όλοι το βλέπουν και το βλέπαν πολύ έτσι κοντόφθαλμα, γιατί εδώ αυτό το πράγμα θέλει ένα σχεδιασμό, θέλει μια στρατηγική. Δηλαδή αυτό που λες ισχύει, πρέπει να πακέτα μέτρων να μην σε αφήσουν να φύγεις ή να ικανοποιήσουν αυτά που ικανοποιεί ο γείτονας και φεύγεις. Πολλά είναι αυτά έτσι, κυρίως είναι η φορολογία. Επίσης μπορεί να είναι και η γραφειοκρατία, αλλά τελειώνουν πολύ γρήγορα διαδικασίες, δεν ξέρω τι, δανεισμοί, τα πάντα. Ισχύει αυτό που είπες, ναι. Ισχύει. Θα έπρεπε. Περίμενα λίγο. Πες μου τι τραγούδι θα βάλεις τώρα. Τι τραγούδι θα βάλω? Λέω να βάλω τις κακές συνήθειες, αυτές που μας έχουν... Θέλεις λίγο να συνοδεύσεις. Μας δένεις τα παλιά, είναι οι κακές συνήθειες. Εκείνη η επταετία ήταν η καλή. Πάλι σε επταετία με μπερδεύεις. Ήταν καλή επταετία, αλλά είχε πολλές κακές συνήθειες, ναι. Τις οποίες όμως δεν έχουμε επαλλαγή ακόμα από αυτές. Μιλάμε για την επταετία 2002-2009. Μην πάρει να τα διευκρινίσουμε αυτά, γιατί κάποιος μπορεί να μπει και τώρα να ακούει και να λέει για ποια επταετία μιλάνε και τι λένε τώρα. Εντάξει, με επταετία, όχι αυτή. Την πιο σύγχρονη της νεότερης ιστορίας. Άρα είχαμε 2 επταετίες στην Ελλάδα, ή ήταν πιο πολλές οι επταετίες? Αν χωρίζεις την νεότερη ιστορία σε επταετίες, όλες είναι επταετίες. Εντάξει, μπορεί να το κάνεις και δεκαετίες όμως. Εντάξει, μα ήταν επταετία. 2002-2009 πόσο είναι? 2-9-7 δεν είναι. Λοιπόν, επταετία είναι. Εκεί το πας. Άντε πληθείς, είσαι και παραμορφωμένος εσύ και με μπερδεύεις τώρα. Εντάξει, ζωντανή εκπομπή. Έχουμε άλλο τραγούδι, είπαμε θα βάλουμε. Άλλο μπήκε, το κλείσαμε και λίγο πριν την ώρα του. Δεν πειράζει. Να χαιρετήσουμε στην παρέα μας και τον δικηγορικό σύλλογο και τον μικροβιολογικό σύλλογο που μας ακούνε. Να μην νομίζουν ότι εμείς δεν τους χαιρετάμε.
επίσης τον φίλο μου τον Γιώργο από την Σάμο και τον Γιώργο τον Δουρδουμπάκη. Βλέπω όμως ότι και τα παιδιά από το πλατή ακούνε, δεν ξέρω πόσοι ακούνε από το πλατή. Την καλησπέρα μου, είναι η θεατρική ομάδα του Πλατέως, που σημαντική ημέρα, θα 21 Απριλίου, θα ανεβάσουμε μια παράσταση στο Δημοτικό Θέατρο εκεί στο πλατή. Την τελετή του Μάτεση. Να πω, να πω κάτι και να κάνω μια ερώτηση μετά. Κάνε ερωτήσεις, γιατί η οποία είναι πολύ κλεισέ, δεν έχει σχέση με τα οικονομικά. Μιας που είπες για τη θεατρική ομάδα, τι αν θυμάσαι λεγόταν συνεχώς από το 2010 και μετά, έτσι ως βάλσαμο και ως ένα χάπι για τον πονοκέφαλο της κρίσης, θυμάσαι? Για τον πονοκέφαλο της κρίσης. Ναι, θυμάσαι τι λεγόταν? Για τον πονοκέφαλο το δικό μου θυμάμαι, αλλά θα βγει κατάλληλο αυτό. Όχι, που θα σου πω, λεγόταν το εξής. Ο πολιτισμός είναι αυτός ο οποίος βοηθάει για να ξεπεράσουμε την καθημερινότητα, τέλος πάντων, που δημιουργούσε όλη αυτή η κρίση, ας πούμε, ό,τι περιλαμβάνει αυτό. Εσύ εκπρόσωπος του πολιτισμού. Ναι. Ωραία, εμείς είχαμε κρίση πριν την κρίση. Τι ακριβώς σώζει ο πολιτισμός? Κοίταξε. Θα το κάνεις με νούμερο. Εγώ είμαι και μεγάλο νούμερο, οπότε μπορώ να σου απαντήσω. Εγώ καταλαβαίνω νούμερο, οπότε θέλω λίγο να το... Κοίταξε, δεν μπορώ να σου απαντήσω, γιατί μιλούσαν για τον πολιτισμό με την ευρεία έννοια. Εγώ θα σου μιλήσω για το θέατρο. Το θέατρο είχε κρίση πριν την κρίση. Δεν είναι δυστυχώς από τις προτεραιότητες του Έλληνα το θέατρο. Και τώρα με την κρίση φυσικά είναι το πρώτο πράγμα που έκοψε. Δηλαδή αν έρχονταν 10 άνθρωποι να δουν θέατρο, τώρα έρχονται 2. Ναι. Στους 100. Αυτό απαντάει ακριβώς σε αυτό που είπα για τα νούμερα που λες. Ναι, ισχύει. Μειώθηκε η προσέλευση. Μα δεν έχει ο κόσμος. Μειώθηκαν τζίροι για τις θεατρικές επιχειρήσεις, σίγουρο. Όμως... Εσύ το οποίο το βιώνεις από μέσα, έτσι. Εγώ ως θεατής θα προσπαθήσεις εσύ να μεταδώσεις κάτι. Ένα βίωμα που έχεις εσύ εκεί, ένα επικριτικό, τέλος πάντων, εσύ, μονόλογο, ό,τι θέλεις πες, τέλος πάντων, για να νιώσω εγώ κάπως. Κοίταξε. Να νιώσω καλά, έτσι. Συνήθως, να ξεπεράσω κάποια στεναχώρια μου, προφανώς, που μου δημιουργεί όλη αυτή η κατάσταση που ζούμε, έτσι. Αυτό προφανώς έχει την προέκτασή του στο θέατρο. Ο πολιτισμός. Κοίταξε, μπορεί να είναι και να πας να δεις μια πολύ ωραία συναυλία, έτσι. Δεν απαραίτητα να πας στο θέατρο. Βέβαια, στο θέατρο θα σου απαντήσω εγώ. Τα έργα που επιλέγουμε να παίξουμε σαν ομάδα, η θεατρική ομάδα Άρατος, είναι κωμωδίες κατά βάση, γιατί ο κόσμος θέλει να γελάσει αυτή την εποχή. Άρα εκεί απαντάμε, έτσι. Εκεί απαντάμε. Δηλαδή ο φίλος ο Κώστας λέει μειώθηκαν και οι ποιοτικές παραστάσεις. Έχει δίκιο. Έχει δίκιο, γιατί δεν πάει ο κόσμος. Δεν έχουμε. Δεν μπορεί μια θεατρική ομάδα όπως είμαστε, ας πούμε, εμείς, μια μικρή θεατρική ομάδα τοπική της πόλης να κάνει μια πολύ μεγάλη παράσταση, γιατί έχουν κοπεί και οι χορηγίες. Παλιά υπήρχαν και οι χορηγίες, γιατί όταν κάποιος χορηγός μας έδινε κάποια χρήματα, εκπίπταν και από την εφορία του, ενώ τώρα δεν ισχύει αυτό. Οπότε μειώθηκε αυτό, μειώθηκε η προσέλευση του κόσμου, οπότε είναι λογικό να μην μπορούμε να δώσουμε το ποιοτικές, πάντα μιλάω με γνώμονα τα σκηνικά, έτσι. Το ποιοτική μπορεί να είναι και ένας άνθρωπος επάνω στη σκηνή χωρίς με μία καρέκλα και να σου βγάλει μία καταπληκτική παράσταση. Ναι. Αυτό δεν σημαίνει ότι αυτό δεν είναι ποιοτικό. Δεν έχουν κοπεί τα φαντασμαγορικές παραστάσεις, οι ακριβές παραστάσεις. Είναι πολύ λίγοι αυτοί που κάνουν, και αυτοί που κάνουν τέτοιες παραστάσεις είναι τα μεγάλα ονόματα που έχουν, είτε παίζουν στην τηλεόραση είτε στον κινηματογράφο, όσοι παίζουν πλέον, γιατί δεν παίζουν και όσοι παίζαν παλιότερα, και έχουν κάτι και μπορούν να το στηρίξουν. Ή ο επιχειρηματίας που θα τοποθετήσει τα χρήματα ξέρει ότι θα τα πάρει πίσω. Ναι. Αναφέρεσαι κυρίως στα αποτελέσματα που βλέπεις. Ναι, εμείς θέλουμε μια κωμωδία για να γελάσει ο κόσμος με φτηνό εισιτήριο, δηλαδή το έχουμε 10 ευρώ το εισιτήριο εμείς στις παραστάσεις μας. Με φτηνό εισιτήριο να έρθει να γελάσει, να περάσει όμορφα, να σκεφτεί, φυσικά τον προβληματίζουμε
Και συνήθως τα έργα αυτά που γράφει ο Βασίλης ο Τσικάρας, όπως τώρα αυτό που παίζεται το σπαγκέτι αλλά γαλλικά κάθε Παρασκευή, Σαββάτο, Κυριακή στις 9 και 4 στο θέατρο Άρατος, είναι μια σύγχρονη κωμωδία και θα δει κάποιος, μπορεί να δει και τον εαυτό του εκεί πάνω. Ισχύει, ξαναρωτάω, ισχύει ότι μέσα στη διάρκεια αυτών των χρόνων από το 2010 και μετά, άστο 9, από το 10 και μετά μέχρι και σήμερα, ό,τι ζούμε, όπως το ζει ο καθένας, ισχύει ότι υπάρχει ένα καταφύγιο εκεί, είτε λέγεται Άρατος, είτε λέγεται δεν ξέρω και εγώ πώς, όπου μπαίνοντας μέσα σε αυτή τη σκοτεινή αίθουσα ανοίγει η ψυχή και η καρδιά σου. Ισχύει αυτό? Εγώ πιστεύω πως ναι, ισχύει. Ισχύει. Βέβαια, ναι, ισχύει και όχι μόνο στα μικρά τα θέατρα, γιατί άρχισε ο κόσμος να πηγαίνει στις μικρές σκηνές της πόλης, αλλά πηγαίνει και σε μικρές σκηνές ή να παρακολουθήσει και δρόμενα δρόμου. Στο δρόμο κάποια αξιόλογα πράγματα που γίνονται, μουσική του δρόμου. Έχουν βγει πάρα πολύ μουσική στο δρόμο και παίζουν, αν το έχεις προσέξει. Ναι, ναι, το έχω προσέξει, ισχύει αυτό, ισχύει. Απ' την άλλη, να σου πω κάτι για το θέατρο, έτσι μια δικιά μου άποψη και προσέγγιση όσο πάω και βλέπω. Ξέρεις, μπαίνω, κόβω εισιτήριο, κάθομαι, βλέπω, φεύγω. Υπάρχουν κάποιες παραστάσεις που θα ξέρεις βεβαίως, που γίνεται ο ηθοποιός με το κοινό λίγο πιο, έρχονται λίγο πιο κοντά, γίνεται πιο διαδραστικό. Κοιτάξε, αυτό έχουμε... τι ακριβώς είναι? Ναι, εκείνο είναι στυλ επιθεώρηση, είναι κάποια stand-up comedy, είναι κάποια sketch comedy που είναι σε μπαράκια πιο πολύ. Η ερώτησή μου είναι, εκείνο τι είναι? Είναι διαφοροποίηση, marketing για προσέλκυση? Γιατί άκουσα παραστάσεις αυτού του τύπου ότι είχαν ουρές. Ναι. Πρόσφατα στη Θεσσαλονίκη, φέτος το χειμώνα τον προηγούμενο, υπήρχε μια τέτοια παράσταση. Δεν την παρακολούθησα, για να είμαι ειλικρινής. Θυμάσαι για ποια λέμε? Δεν θυμάσαι, δεν πειράζει. Δεν θυμάμαι. Κοίταξε, είναι πολλές παραστάσεις. Να σου πω ένα παράδειγμα. Είναι διαφοροποίηση, ξαναρωτάω, ερώτηση συγκεκριμένη. Είναι διαφοροποίηση marketing, δηλαδή? Κοίταξε, διαφοροποιούμε το προϊόν για να έρθει παραπάνω κόσμο, ή είναι καλλιτεχνική άλλου τύπου εκδήλωση? Να το πούμε ψυχρά, γιατί. Και έκφραση ψυχρά και άλλο τύπου. Κοιτάμε να φέρουμε τον κόσμο στο θέατρο. Ναι. Εμένα μου αρέσει αυτό και θα ήθελα μάλιστα να συμμετέχω κιόλας. Κοιτάμε να φέρουμε τον κόσμο στο θέατρο. Με τον οποιοδήποτε τρόπο. Ναι. Χωρίς βέβαια να κάνουμε έκπτωση στο προϊόν που θα το σερβίρουμε. Έτσι. Αυτό επίσης είναι ένα θέμα. Καταρχήν, ναι, τέλος πάντων, θα μπορούσαμε τουλάχιστον να μιλήσω για τη δικιά μου τη θεατρική. Για τη δικιά μας τη θεατρική ομάδα, γιατί δεν είναι δικιά μου. Είμαστε όλοι. Το θέατρο είναι ομαδικό παιχνίδι. Έτσι. Προσπαθούμε να είμαστε όσο το δυνατόν πιο κοντά στον κόσμο. Το θεατράκι μας είναι μικρό, είναι 60 θέσεων, οπότε ο κόσμος μετά με το που τελειώνει μας αγκαλιάζει, είναι σαν να συμμετέχουν και αυτοί να είναι πάνω στη σκηνή. Αν δεν του αρέσει παράσταση, κλείνει την πόρτα και σας μαστιγώνει μετά ή όχι? Εντάξει, παιδί μου, άλλος μας τραβάει τις κοτσίδες και μας λέει παλιοκόριτσα, είναι εξαρτάται το βίτσιο του καθενός. Εξού και το... Από το τράβημα είναι. Από το τράβημα, γιατί είναι δύσκολα. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε καμιά διαφήμιση πάλι, γιατί κάπως πρέπει να ζήσει και το ραδιόφωνο. Αλίμονο. Και συνεχίζουμε. Λοιπόν. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων. Ιντερβίστα. Κατάστημα ρούχων. Γυναικεία. Αντρικά. Τσιμισκή 71 Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2310-260-348 και 2310-230-906. Intervista. Θέλετε άμεση και έγκυρη αθλητική ενημέρωση? Goal Press. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή. Από τις 5 μέχρι και τις 7 το απόγευμα. Νέα από όλες τις επαγγελματικές και ερασιτεχνικές κατηγορίες του ποδοσφαίρου. Στο ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων. Goal Press με τον Νίκο Μαθεόπουλο. Θέλεις καπνικά είδη και δεν βρίσκεις? Τα βρίσκεις, αλλά όχι σε καλή τιμή. Θέλεις ηλεκτρονικό τσιγάρο και υγρά αναπλήρωσης?
τότε στα καταστήματα καπνοκατάσταση θα βρεις αυτό που ψάχνεις. Με τρία σημεία παραλαβής. Σε Πόλια, κάτω Πατήσια και τώρα και στην Ακαδημία Πλάτωνος παίρνεις καπνικά είδη στις καλύτερες τιμές. Για τους φίλους του κανονικού ή ηλεκτρονικού τσιγάρου, η λύση είναι καπνοκατάσταση. Μπες και στο site www.καπνοκατάσταση.gr για περισσότερες πληροφορίες και προσφορές. Τώρα και τέταρτο κατάστημα, Ελευθερίου Βενιζέλου 38 στη Βόνιτσα, απέναντι από τα ΕΛΤΑ. Μεταφορές μετακομίσεις Γιώργος Φιντανάκης. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 69 77 72 05 27. Ενδιαφέρεσαι για ζητήματα υγείας και πρόληψης? Έχεις κουραστεί να λαμβάνεις λαθασμένες απαντήσεις από τον Dr. Internet? Η εκπομπή Ιατρικό Απόρριτο είναι εδώ για να σου δώσει τις απαντήσεις που ζητάς σε όλα τα ιατρικά ζητήματα. Κάθε Τετάρτη 7 με 8 μαζί με τον Νίκο Ρωσόπουλο θα βρίσκεται κοντά μας κάποιος διακεκριμένος γιατρός. Κοντά μας, διευθύντρια της 3ης Πανεπιστημιακής Κλινικής του Νοσοκομείου Παπα-Νικολάου, κυρία Σεβαστή Μποσταντζοπούλου. Έτσι, Κώστα μου, είναι όντως πολύ ωραίο τραγούδι από τις δυτικές συνοικίες και τη φωνή του Κώστα του Μιλώση. Είναι, η Ντόρα μας κάνει πλάκα, αφού πριν που είπαμε για συλλόγους που μας ακούνε, είναι και ο Σύλλογος Απόρων Κορασίδων που μας ακούει. Κατάλαβες, Στέριο μου, μας κοροϊδεύουνε. Έχω εμπιστοσύνη στις κορασίδες γενικώς. Γενικότερα. Στις άπορες κορασίδες ή γενικότερα στις κορασίδες? Στις κορασίδες γενικώς. Μπορούν να διακρίνουν το καλό. Να, εκεί το πας. Απ' τη φωνή. Απ' τη φωνή. Ναι. Ωραία, λοιπόν. Ευχαριστούμε όσους επικοινωνούν μαζί μας. Να πω ότι από το κατάστημα του Κωνσταντίνου Μπέλη και ΣΥΑ Ωμικρον Ε στη Φράγκον 3 κληρώνουμε δύο επιτραπέζια παιχνίδια. Επίσης από το κέντρο φυσικά ακούν και η ΑΧΕΠΑ, φίλε Κώστα, φυσικά ακούν και η ΑΧΕΠΑ, το AJ27, το τμήμα Ωραίο Κάστρο, το Κάσανδρος. Επίσης αυτό που έλεγα, στο κέντρο ψαγμένου μεζέ Καψιμή στην Αλεξάνδρεια Μαθίας Εθνικής Αντιστάσεως 15, ένα ζευγάρι μπορεί να κερδίσει ένα τραπέζι αξίας 20 ευρώ. Εκτός από Τρίτη και Σάββατο, Τρίτη είναι κλειστά και Σάββατο έχει live και είναι λογικό να μην δίνουμε το Σάββατο την προσφορά, γιατί ας ελπίζουμε ότι πλέον μια φορά τη βδομάδα βγαίνει ο κόσμος. Να στηρίξουμε τις επιχειρήσεις να έχουν δουλίτσα πλέον. Θυμάσαι παλιά που μόνο τη Δευτέρα ήταν τα μπουζούκια κλειστά? Αυτά δεν τα πρόλαβα εγώ, παππούς μου. Τώρα είναι δύο μέρες ανοιχτά. Δεν πάω, αλλά νομίζω είναι δύο μέρες ανοιχτά. Κάποια μία. Ήμουνα πρόσφατα στην Αθήνα για μια δουλειά. Πρόσφατα λέγοντας. Έχει κανένα εξάμεινο, ίσως. Που συνέβη αυτό. Γιατί στην Αθήνα πηγαίνω πιο συχνά, αλλά αυτό που θα σου πω τώρα. Και κάποιος από την παρέα εκεί που. Από το ραντεβού. Έριξε την ιδέα να πηγαίναμε σε κάτι πιο after. Ήταν Παρασκευή, νομίζω. Λοιπόν, και after, ωραία, θα πάμε για ένα ποτό προφανώς. Ναι, αλλά ήθελε μπουζό και οπωσδήποτε, γιατί ήταν και από το εξωτερικό και δεν ήξερε λέει, τι ήταν αυτό, να πάμε εκεί. Πιστεύεις ότι έπρεπε να εξυπηρετήσω εγώ, γιατί υποτίθεται ήμουνα... Τσαχπίνο γαργαλιάς της παρέας. Όχι, ο πιο σχετικός λόγω του ότι ήμουνα από εδώ. Οι άλλοι ήταν ξένοι. Και πήρα σβάρνα ένα ενημερωτικό οδηγό Παρασκευή και δεν είναι ανοιχτά κανένα. Πλέον δουλεύουν μόνο Σάββατο, δε. Ωραία. Και πού πήγαμε? Πες μου. Θα τα αντέξω, καθιστός είμαι. Πουθενά. Ωραίο μαγαζί. Και πρέπει να έχει και καλό πρόγραμμα αυτό, έτσι. Πουθενά, γιατί επικράτησε η απογοήτευση. Δεν θα πάμε στα μπουζούκια. Δεν θα πάμε. Δεν γινόταν. Πού να πας. Και αυτό, βλέπεις ότι ό,τι και αν λέμε, πάντα θα υπάρχει μια ευθεία σύνδεση και θα έρχεται στο μυαλό μας η λέξη κρίση. Πάντα. Και αυτό ήταν αποτέλεσμα της κρίσης. Και το προηγούμενο που συζητούσαμε επίσης για το θέατρο. Και πιο πριν. Άρα τι μας περιβάλλει, Σταυρολίγια, πες.
Ο Κώστας έχει μια απορία, δεν θα την ρωτήσω τώρα, θα την πω μετά. Αν θες να απαντήσεις, δεν μπορώ να το ρωτήσω αυτό στον αέρα. Ξεπερνάει τα όρια πάλι? Όχι, όχι, είναι μέσα στα όρια. Η ερώτηση είναι πολύ... Είναι προσωπική? Όχι, όχι. Απαντώ σε όλες τις ερωτήσεις. Απαντάς. Ωραία, λοιπόν. Πέστε. Ρωτάει το... Σε μένα ρωτάει καταρχήν. Ναι. Πέστε. Λέει το strip show, το θεωρείς after? Μάλλον κάτι ξέρει ότι κάπου πήγατε. Καταρχήν, θα απαντήσω, δεν έχω πρόβλημα. Η λέξη after είναι χρονικός προσδιορισμός. Α, εκεί το πας. Ναι. Άρα δεν πήγατε στα μπουζούκια και after πήγατε εκεί. Σημαίνει μετά, έτσι. Άρα ο Κώστας κάτι ξέρει. Όχι. Strip show μπορεί να γίνει οποιαδήποτε ώρα της ημέρας και δεν μπορεί να είναι πρωινή, αν εννοεί αυτό. Πρωινή μπορεί να είναι. Δεν ξέρω τι εννοεί αυτός. Εντάξει, και εγώ δεν ξέρω τι εννοεί. Μισά μας τα λέει. Εντάξει, ρε παιδί μου. Έκανα μια ερώτηση πάνω σε αυτό που είπες με το after, ας πούμε. Τώρα... Εντάξει, ξέρω... είπα ένα παράδειγμα. Και γιατί ήθελα πάλι να το συνδέσω και να δώσω έτσι ένα. Να δώσω μια εικόνα σχετική με, υποτίθεται, με αυτά που μιλάμε από την αρχή της εκπομπής. Πάλι σχετικό με την κρίση και αυτό. Όλα είναι σχετικά με την κρίση τελικά. Νομίζω, κύριε Σταύρο. Κάτι σου γράφει και δεν ξέρω τι ακριβώς. Αυτά μου γράφει. Ναι. Το street, όχι το strip, το street show έλεγε. Street show. Παραφρασμένο είναι τώρα αυτό από το strip. Δεν αντιλαμβάνομαι, δεν καταλαβαίνω. Αν και πάει το μυαλό μου κάπου, αλλά δεν θέλω να επεκταθώ. Να μην επεκταθούμε, δεν υπάρχει και λόγος. Είναι λίγο άκερο. Άρα λοιπόν, πού είχαμε φτάσει πριν χρονολογικά, είχαμε πατήσει, πατούσαμε 4, 5, 6, 2, 3. 7, είπαμε για αυτή την επταετία, ναι, το 2 με 9 από το ένα στο άλλο. Ανάλογα πότε πήρες εσύ δάνειο για σπίτι, πότε πήρε ο άλλος. Εγώ δεν έχω πάρει δάνειο. Εσύ λέγοντας, εννοώ. Εγώ δεν έχω. Πέρα από τις Μιχαλούς έξω, δεν χρωστάω. Έξω από αυτά τα τείχη. Έξω. Έξω. Αυτό εννοώ το έξω από εδώ. Εσύ. Εσύ. Ναι, αυτά λέγαμε. Οπότε φτάνουμε. Για να έρθουμε να αρχίσουμε να ερχόμαστε μετά την επταετία να δούμε τι σημαίνει. Φτάνουμε σιγά σιγά στο 2009. Ναι, ας ακούσουμε ένα τραγούδι. Ένα τραγούδι το οποίο μου άρεσε πάρα πολύ, είναι ενός συναδέλφου εδώ που κάνει εκπομπή, το Temple of Rock, το έχει γράψει αυτός. Ας πάμε να τα ακούσουμε. Όντως μια πολύ καλή και δυνατή ροκιά από τον Πέτρο εδώ, τον μουσικό παραγωγό που κάνει την εκπομπή Temple of Rock κάθε μεσημέρι, νομίζω 2 με 4, να μην πω ψέματα, δεν θυμάμαι αν είναι κάθε μεσημέρι, πάντως 2 με 4 είναι σίγουρα, 2 φορές την εβδομάδα, 3 το κάνει. Και είναι η δικιά του σύνθεση αυτό, ε? Και στίχο, αυτό που λέγαμε από την αρχή της εκπομπής, και μουσικώνεται και στιχώνει. Είδες τελικά, το είχες έτοιμο, φτιαγμένο. Ναι, από εδώ το έχουμε. Ο φίλος ο Κώστας θυμίζει, λέει, λίγο σκανδιναβικό ροκ, έτσι, άμα έχεις φίλους, ρε παιδί μου, που είναι κοσμογυρισμένοι. Σχετική. Ναι. Έτσι. Εντάξει, ναι. Όχι, εγώ δεν θα το κρίνω. Μ' άρεσε πάντως. Όχι, ναι. Είναι αρκετά, έτσι, κεθαριστικό. Ωραίο ήταν. Και το επικροτώ βέβαια την προσπάθεια, έτσι. Δηλαδή, μπράβο στον άνθρωπο, δεν το ξέρω, αλλά εντάξει. Μπράβο που κάθεται και κάνει αυτή τη δουλειά. Λοιπόν. Δεν είναι... Για πάμε λίγο παρακάτω. Να... Ναι, λίγο παρακάτω το... τι, παρακάτω τα ξέρεις. Παρακάτω είναι γκρεμός. Γκρεμός και πέσαμε μάλλον. Κοίτα, τώρα από εκεί και μετά άρχισε μια σειρά από γεγονότα τα οποία... Από το 9 και μετά. Από το 10 και το 10. Μετά. Από το 10 και μετά, από το Μάρτιο, Απρίλιο του 10 νομίζω που πότε ήταν, Μάιος μάλλον ήταν, που το Καστελόριζο πρέπει να ήταν Μάιος, αν θυμάμαι καλά. Με τον Πρωθυπουργό τότε που ανακοίνωσε το πρώτο την ένταξή μας στον μηχανισμό αυτό, το στήριξη στο γνωστό. Ναι. Και από τότε κύλησε πολύ νερό στα βλάκια, αλλά όχι άχρωμο. Είχε κόκκινο χρώμα.
Κόκκινο. Το νεράκι μετά που κύλαγε στο ριάκι. Χρωματίστηκε με κόκκινο χρώμα. Γίναν πάρα πολλά, πάρα πολλά, πάρα πολλά. Κατέρευσε ουσιαστικά έτσι, το μοντέλο το οικονομικό που ξέραμε μέχρι και το 10. Κατέρευσε την κυριολεξία. Κατά κάποιους σε τέτοιες περιόδους τόσο σκληρές προσαρμογές είναι επόμενο και χρειάζεται να γίνει έτσι, χωρίς να υπολογίζουμε το κόκκινο που έλεγα πριν. Το κόστος. Αλλά πρέπει να γίνεται έτσι, λένε τα βιβλία και οι οικονομολόγοι, γιατί μόνο έτσι μπορεί να ξαναγεννηθεί κάτι. Θα ξαναγεννηθούμε, λες. Κοίτα να δεις. Η μεγάλη κουβέντα αυτό. Θα ξαναγεννηθούμε. Έχει πολλά προαπαιτούμενα για να ξαναγεννηθούμε. Μα πάρα πολλά προαπαιτούμενα. Δηλαδή πρέπει να αλλάξουν πολλά πράγματα και να αλλάξουν προς το καλύτερο. Και κυρίως να αλλάξει η νοοτροπία. Και ο τρόπος που προσεγγίζουμε γενικότερα τα πράγματα και εμείς οι πολίτες και οι. Μας άξιζε αυτό σαν πολίτες. Κάποιοι δεν γνώριζαν το τι συνέβαινε, να πάθουμε αυτό ξαφνικά από τη μια μέρα στην άλλη, να μην ξέρουμε τι μας γίνεται. Και βέβαια δεν άξιζε, σε κανέναν δεν άξιζε αυτό. Και να έχεις υπόψη ότι όσο πιο μεγάλος ήταν κάποιος τότε, ενώ οικονομικά, το μέγεθός του ήταν πιο μεγάλο οικονομικά, τόσο πιο μεγάλη βουτιά έκανε, έτσι. Τα μεγέθη είναι ανάλογα, δηλαδή βλέπουμε και τους μένουν αλλά και τους δε. Και γιατί αναφέρουμε σε αυτούς. Αναφέρομαι σε αυτούς και είναι λίγο παρεξηγημένο, αλλά σε ένα σύστημα σαν αυτό που είμαστε δεν μπορεί να κλείνουμε τα μάτια. Το σύστημα είναι καπιταλιστικό, έτσι. Ναι, και επικρατούν και ευημερούν αυτοί που έχουν τον πλούτο. Υπάρχει, όσοι εκεί το συζητάμε, από εκεί και μετά πρέπει να διαπραγματευτούμε με αυτούς την επανεπένδυση αυτού, γιατί έτσι αυξάνεται ο πλούτος και έτσι έρχεται και αυτό που λες, αν θα αλλάξει ή αν θα γίνει κάτι άλλο. Τώρα που είπες για την επανεπένδυση, αξίζει κάποιος να επενδύσει ή ένας επιχειρηματίας, τι πρέπει να κάνει για να ξανασηκωθεί όρθιος? Κοίτα, τώρα αλλάζει το μοντέλο. Βασικά πρέπει να γίνει ένας, κατά την άποψη δικιά μου, όχι μόνο κατά την άποψη δικιά μου, γενικώς κατά την άποψη των πολλών που λίγο νιώθουν από αυτά, θα πρέπει να γίνει ένα σχέδιο, ένα στρατηγικό σχέδιο. Στρατηγικό σημαίνει δεν θα γίνει για αύριο ή μεθαύριο, για τα επόμενα 30 χρόνια. Για το πώς θα επιδιώξουμε την ανάπτυξη, μέσα από ποιους τρόπους και από ποια μοντέλα ανάπτυξης, τι θα είναι τα μοντέλα μας, τα παραγωγικά μας μοντέλα, έτσι, πού πρέπει να στοχεύσουμε, ποιοι είναι οι πόροι που έχουμε που μπορούμε να τους μεταξελίξουμε και να τους κάνουμε τέλος πάντων πλούτο, ας το πω έτσι. Και ακούγονται λίγο παράξενα αυτά, έτσι, δηλαδή μέσα σε αυτή την εδώ και 2-3 χρόνια κατάσταση που ζούμε, αυτά όλα λίγο έχουν δαιμονοποιηθεί. Τι έχουν? Δαιμονοποιηθεί λίγο, έχουν αλλάξει λίγο, έτσι, οι έννοιες που εκφράζουν οι λέξεις. Δηλαδή, είναι κακό πράγμα να αναφερόμαστε στον πλούτο ή είναι κακό πράγμα να αναφερόμαστε στις επενδύσεις. Γενικότερα. Ναι, πώς θα γίνει, αν δεν γίνουν επενδύσεις, δεν θα μπορέσουμε να ορθοποδήσουμε ή να αναρθούμε. Εντάξει, δεν υπάρχουν δύο απόψεις. Οι επενδύσεις είναι ιδιωτικές αρχικά. Μάλλον η μία επιλογή είναι ιδιωτικές επενδύσεις και η άλλη είναι δημόσιες επενδύσεις. Έτσι, κρατικές. Δηλαδή, επενδύει το κράτος και με τον ντόμινο των αυτών που εμπλέκονται στις όποιες επενδύσεις κάνει, έρχεται μια ανάπτυξη, αλλά είναι λίγο πιο αργή. Οι ιδιωτικές επενδύσεις είναι επίσης μια άλλη επιλογή, είναι κάτι πιο γρήγορο, πιο άμεσα τα αποτελέσματα. Και τέλος πάντων είναι ανάλογα τι επιλέγεις. Γι' αυτό λέω εμείς για στρατηγική πριν, γιατί θα πρέπει να εστιάζουμε ως χώρα κάπου. Τι έχουμε εμείς, τι έχουμε και πρέπει να το αναπτύξουμε. Έχουμε πλέον σαν χώρα ή δεν έχουμε? Βέβαια έχουμε. Καταρχήν έχουμε δυναμικό. Παρόλο το ότι έχουν φύγει πολλοί και αξιόλογοι στο εξωτερικό, γίνονται πολλές προσπάθειες για επιστροφή, για μαζική επιστροφή, με συνθήκες που τέλος πάντων είναι παρόμοιες με το εξωτερικό, όχι οι ίδιες, γίνονται. Το παράδοξο είναι ότι αναπτύσσονται στο εξωτερικό αυτές οι προσπάθειες. Να ξέρεις, από κάποιους Έλληνες οι οποίοι είναι δεύτερης και τρίτης γενιάς Έλληνες, στην Αμερική κυρίως και στην Ευρώπη, γίνονται τέτοιες προσπάθειες
για επιστροφή πίσω και για, και για, ξέρεις, για διαμονή εδώ και για ανάπτυξη εδώ, αυτό που κάνουν έξω, δηλαδή να το κάνουν εδώ οι νέοι. Οι νέοι. Υπάρχουν πράγματα δηλαδή που μπορούν να αλλάξουν, αν τα χειριστούμε σωστά. Ναι, αλλά αυτό θα είναι χρονοβόρο, δεν θα γίνει από τη μια μέρα στην άλλη. Γιατί γίνεται κάτι από τη μια μέρα στην άλλη, αυτή είναι η. Αυτή ήταν έγινε κατρακύλα μας από τη μια μέρα στην άλλη. Και αυτή ήταν η επιλογή μας από τη μια μέρα στην άλλη. Ο άλλος ήθελε να γίνει πλούσιος από τη μια μέρα στην άλλη. Το χρηματιστήριο που έλεγες πριν. Ναι. Ο άλλος ήθελε από τη μια μέρα στην άλλη, από εκεί που πήγαινε στα Βρασνά, ήθελε να πάει στη Σαντορίνη. Δεν μπορούσε όμως, έπρεπε πάρει δάνειο. Και πριν που λέγαμε για δάνεια, ξεχάσαμε και τα γαμοδάνεια. Τα γαμοδάνεια. Ναι, αυτό το... είναι για ιερόσκοπο. Δηλαδή αυτό μπορεί να το ζητήσει και η Εκκλησία. Το, δεν είναι... Τι γαμοδάνιο είναι. Εγώ το θεώρησα ότι το κυριολεκτής. Εντάξει. Δεν το είδες και γραμμένο. Οπότε σήμερα, αν με ρωτάς τι πρέπει. Δηλαδή μικροοικονομικά, μακροοικονομικά εντάξει είναι το πιο δύσκολο. Κυλάει πολύ αργά. Φαντάσου μια ρόδα από ένα τρακτέρ που είναι μια τεράστια ρόδα, πόσο αργά γυρνάει, και φαντάζομαι μια ρόδα από ένα αυτοκίνητο που γυρνάει πιο γρήγορα. Την προστινή ρόδα του τρακτέρ. Ναι, έστω, την προστινή, το ίδιο πράγμα. Θέλω να πω ότι έχουν επιλογές σήμερα οι επιχειρήσεις. Κάτι κινείται, βέβαια είναι πολύ λαβωμένοι όλοι. Χτυπημένοι από παντού. Ματωμένοι όλοι. Και βιώνουν περίοδο πολέμου, ας πούμε. Διότι. Ακούς, ξέρεις, αντιλαμβάνεσαι τι γίνει στην αγορά. Πλάκα με τις κουβέντες, Στέργιο μου, φτάσαμε πέρασε η ώρα, αλλά δεν θα κλείσουμε. Θα κλείσουμε σε λίγο, να μην το χαιρετήσουμε κανέναν ακόμα. Θα βάλουμε ένα τραγουδάκι ακόμα. Εγώ δεν την έχω τελειώσει, θέλω να πω πολλά ακόμα. Αυτό είναι που φοβόμουν μέσα, να πεις πολλά. Τι θα γίνει. Εντάξει, να πούμε πολλά. Οπότε, όχι, όχι. Σήμερα δεν θα προλάβουμε. Α, δεν θα προλάβουμε. Όχι, γιατί μήπως έλεγα, ρε παιδί μου, να θες να φύγω εγώ. Και να μείνεις μόνος σου να κάνεις την εκπομπή. Δηλαδή να πεις τα πω, να πάω να ξεκουράσω το κορμί μου ταλαιπωρημένο από τις κακουχίες. Εγώ σε ετοίμασα εδώ πράγματα να πούμε. Αυτό βλέπω, γι' αυτό. Δεν είπαμε τίποτα. Δεν πειράζει. Ούτε για εξωστρέφεια μιλήσαμε, ούτε για αναδιάρθρωση διαδικασιών μιλήσαμε, ούτε για το περιβάλλον που έχει διαμορφωθεί μιλήσαμε, ούτε δεν για τους τρόπους χρηματοδότησης την άλλη... μιλήσαμε. Οπότε να ένας καλός λόγος για να σε ξαναφέρω. Α, ωραία, γιατί όχι, ναι. Ή ένας καλός λόγος για να κάνεις μια δικιά σου εκπομπή. Α, και αυτό μπορεί να γίνει, ναι, σωστό. Να κάνεις μια δικιά σου εκπομπή εδώ και να τα λες μόνος σου. Θα παίζω ό,τι μουσική θέλω. Θα μουσικώνεσαι μόνος σου. Λοιπόν, μπορώ να διαλέξω ένα τραγούδι. Από αυτά που έχω εδώ ή θες κάποιο άλλο. Από αυτά που βλέπω εδώ μπροστά σε ένα. Για πες μου, θα θέλεις. Λοιπόν. Έχουμε και αυτά από εδώ δίπλα, έτσι. Λοιπόν, κοίτα, εγώ πήγα να βάλω αυτό, γι' αυτό είπα, άμα είναι να φύγω εγώ. Είναι από τον τελευταίο δίσκο του Βασίλη Παπακοσταντίνου. Είναι ένα. Α, είναι καινούριο. Νομίζω ένα από τα ωραιότερα τραγούδια του δίσκου. Για να το ακούσουμε. Να το ακούσω, να το ακούσω και εγώ, δεν το έχω ακούσει. Λύσε τα χέρια σου απ' το λαιμό. Βασίλης Παπακοσταντίνου, αγαπημένος, εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Είναι η καψούρα μου, τι να κάνω. Υπάρχει κάτι συγκεκριμένο που σας συνδέει. Είμαστε φίλοι από το 84. Τότε εντάξει, πρώτα με πεις αυτό και μετά τα υπόλοιπα. Ναι, εντάξει, γίναμε φίλοι. Το γνώρισα στην αρχή από τα τραγούδια του, αλλά μετά... Γίναμε φίλοι, ήταν τότε, είχε έρθει το Δεκέμβριο του 84 στην Πορτάρα τότε, πάνω στα Κάστρα. Είχε έρθει για 3 εβδομάδες και έκατσε 2,5 μήνες, να κάτσε μέχρι τέλη Φλεβάρι. Ήταν καλές εποχές τότε, 84 σου λέω. Καλά. Ήταν η αρχή της ανηφόρας. Ναι. Και πετάμε. Ήταν πάρα πολύ ωραία, ήμασταν σχεδόν κάθε βράδυ μαζί. Μεταγνώρισα και τη γυναίκα του, την κόρη του. Την Ράντου την Ελένη. Ναι. Τέλος πάντων, αν κάποια στιγμή μπορέσει να τους καλέσουμε όλους αυτούς εδώ, θα δούμε. Έστω με τηλεφωνική. Ναι, να βγουν στο τηλέφωνο. Πολύ, πολύ καλή ιδέα. Συνέντευξη. Και πολύ καλή ιδέα θα ήταν να κάνεις και καμιά συναυλία, ίσως. Έχω προτείνει εγώ. Σαν ραδιόφωνο. Έχω προτείνει εγώ. Σαν ραδιόφωνο θα κάνουμε κάποια στιγμή. Κάτσε τώρα, δεν έχουμε κλείσει ούτε μήνα σαν ραδιόφωνο εδώ στο ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά. Έχω να πω κάτι. Ούτε ένα δίωρο είναι η εκπομπή σου.
Είναι, ναι, γιατί είμαι... Τώρα, ξέρεις, βρήκα τώρα αυτό το μικρόφωνο εδώ έτσι και έχει ωραίο χρώμα. Υλικό. Αυτό βλέπω, αυτό βλέπω. Ότι και βρήκες αυτό το μακρουλό μπροστά σου. Και τα μικρόφωνα ακολουθούν το... Όλο το κόνσεπτ. Μπλε. Γιατί δεν είναι, ας πούμε, γκρι. Γιατί είναι μπλε. Γιατί είναι Ελλήνων. Το σήμα του... Γιατί είναι Ελλήνων, έτσι. Ε, βέβαια, τι θα είναι. Ψηφίζουμε Ελλάδα. Αγαπάμε Ελλάδα. Δεν φύγαμε. Ναι, μα είμαστε εδώ και θα είμαστε εδώ. Δεν πρόκειται να το κουνήσουμε. Αυτοί που φύγαν. Θα γυρίσουν, γιατί εμείς τους περιμένουμε. Γιατί φύγαν. Δεν ξέρω, κάτι δεν πίστεψαν. Έπρεπε. Κοιτάξτε, εγώ είμαι της άποψης ότι αν είναι ένα κάτι να το πολεμήσεις, το πολεμήσεις εδώ. Όχι να φύγεις και μετά να έρθεις σαν ήρωας, όταν, όπως γύρισαν μετά από την άλλη επταετία κάποιοι. Θα σου πω ένα... Αν έχουμε χρόνο. Έχουμε χρόνο. Ρωτάκι, να σου πω μια μετά μικρή, από μας. Να σου πω μια μικρή ιστορία, όλα προσωπική που την εννοώ, που τη βίωσα εγώ. Όπως όλοι μας, πιστεύω και εσύ, έτσι και εγώ, έχω κάποιον φίλο στο εξωτερικό. Που έφυγε τώρα εννοώ, έτσι. Αυτός είναι στο νησί, στην Αγγλία, και τέλος πάντων ζει από το 2013 εκεί. Και ζει μαζί με την οικογένειά του και τα παιδιά και τα λοιπά, έτσι. Έχω μεταναστεύσει ολικώς. Αν τα λες και τα λοιπά, εννοείς και πεθερές και τέτοια. Περίπου, ναι. Τέλος πάντων, θέλω να σου πω ότι γενικώς εκπατρίστηκε ολικώς, πώς να σου το πω αλλιώς. Λοιπόν, κάποια στιγμή που ήρθε πίσω για διακοπές, τι ήταν, δεν θυμάμαι, καλοκαίρι μάλλον, αυτά τα 3-4 χρόνια, ο μικρός, ο γιος του είναι στην ηλικία του δικού μου του μικρού, ναι. Και ψιλοκάναν παρέα εκεί και κάποια στιγμή τον ρώτησε ο δικός μου, ναι, πού σ' αρέσει, πού είναι καλά, πού είναι καλύτερα, εδώ ή εκεί. Αυτός είχε λίγο καιρό. Λέει, εδώ μου αρέσει. Πιο πολύ, λέει, μου αρέσει στην Ελλάδα. Γιατί είχε γεννηθεί εδώ και μετά έφυγε. Και του λέει ο γιος μου, γιατί δεν... έλα, που, ξέρεις, με την παιδική αφέλεια, δεν ξέρει. Ναι, ναι. Έλατε πίσω. Όχι. Ο μπαμπάς λέει να τελειώσει η κρίση και μετά. Θα τελειώσει η κρίση και μετά. Να. Ναι, θα τελειώσει η κρίση. τότε θα είναι καταδικασμένος να μένει έξω. Συνέχεια. Τέλος πάντων, είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα. Δεν ξέρω... Όχι, βέβαια, ελεύθερο ο καθένα είναι να κάνει τι θέλει. Εννοείται. Σαφώς, σαφώς. Αλλά σκεπτόμενοι έτσι λίγο κάπως πιο... εσωτερικά και ίσως λίγο πιο ελληνικά, έχουμε και μια υποχρέωση σε αυτό το μέρος, έτσι, μια μικρή έστω. Ο πατέρας ενός φίλου που συγχωρέθηκε έλεγε είμαστε ευλογημένη χώρα αλλά καταραμένος λαός. Ναι, αλήθεια είναι αυτό, νομίζω, αλήθεια είναι αυτό, πλησιάζεται. Έχει μια βάση. Έχει μια λογική, έχει μια λογική. Πάση περιπτώσει. Λοιπόν, να πούμε... θα σταλεί μήνυμα προσωπικό σε αυτούς που έχουν κερδίσει τα δύο επιτραπέζια παιχνίδια από τον Κωνσταντίνο Μπέλη και εσύ όμικρον έψιλον στη Φράγκον 3, όπως θα σταλεί και προσωπικό μήνυμα αυτόν που κέρδισε το τραπέζι για δύο άτομα στο κέντρο ψαγμένου Μεζέ στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας Εθνικής Αντιστάσεως 15. Μην ξεχνάτε κάθε Τρίτη στις 11 εδώ να ευχαριστήσουμε όλους αυτούς που άκουγαν και επικοινώνησαν μαζί μας, να ευχαριστήσουμε και όλους αυτούς που άκουγαν και δεν επικοινώνησαν μαζί μας, να ευχαριστήσω τον καλεσμένο μου τον Στέργιο τον Στόγια και εγώ να ευχαριστήσω τον κύριο Σταύρο εδώ και μια γελιβάνια τον Σταύρο του φίλου μου και αδερφό για την πρόσκληση, αν και δεν καταφέραμε να πούμε πολλά έτσι αμυγός οικονομικά. Δεν πειράζει, κάναμε μια πολύ ευχάριστη κουβέντα νομίζω. Ίσως κάποια άλλη φορά να επεκταθούμε λίγο σε ναι, θα κάποια στιγμή. Ναι, θα ήθελες πιο νωρίς να μην είμαι εγώ σήμερα, είμαι και ψιλοκρυωμένος και ψιλοαπόλα ήμουνα. Ψιλοκρυωμένος, αυτό... αλλά το τέτοιο πάει σύννεφο. Ποιο τέτοιο. Αυτό που καπνίζεις εδώ. Δεν καπνίζω, ατμίζω. Αυτό το πράγμα. Δεν καπνίζω, ατμίζω. Και μην λες καπνίζω, γιατί στο στούντιο απαγορεύεται το κάπνισμα. Όχι, ατμίζω αυτό το πράγμα. Να είμαι σαν κατσαρόλα. Εγώ είμαι άσχετος, δεν ξέρω από αυτά. Τώρα καπνίζεις, ατμίζεις, δεν ξέρω πώς λέγεται. Λοιπόν, να πούμε, μια και το πήγες εκεί στο άτμισμα. Μάλιστα. Καταπέλτης, λέει, η πρώτη μακροπρόθεσμη μελέτη για τις επιπτώσεις του ατμίσματος στο αναπνευστικό σύστημα. Καταπέλτης, δηλαδή. Ναι.
Ερευνητές, λέει, από το Ιταλικό Πανεπιστήμιο της Κατάνια, με επικεφαλής τον Δόκτωρ Ρικάρντο Τάδε, δημοσίευσαν στο περιοδικό Nature μια μακροπρόθεσμη μελέτη σχετικά με τις συνέπειες του ατμίσματος στο αναπνευστικό σύστημα. Ειδικότερα δε σε ανθρώπους που δεν είχαν καπνίσει ποτέ στη ζωή τους. Η μια ήταν. Τι, μας τον κρέμισε στο μαγαζί. Η μια ήταν με ατμιστές που δεν κάπνιζαν προηγουμένως. Πολύ σπάνιο τέτοιο, και δεύτερον με μη καπνιστές και με μη ατμιστές, ώστε να καθίσταται δυνατή η σύγκριση των αποτελεσμάτων. Μετά από 3,5 χρόνια αναλύσεων, δεν βρέθηκε καμία συνέπεια στο αναπνευστικό σύστημα των ατμιστών που δεν κάπνιζαν στο παρελθόν. Επίσης, έγινε τομογραφία στους πνεύμονες των ατμιστών, προκειμένου να διερευνηθούν ενδείξεις βλάβης από το άτμισμα, όπως επίσης δεν βρέθηκε καμία σχετική προδιάθεση. Τέλος πάντων, είναι ένα μεγάλο άρθρο. Έτσι, ενημερωτικά. Τι λέει η εγκατακλήρη, θες να μας κάνεις ένα summary, να καταλάβω κι εγώ τι λέει. Να μην το διαβάσω τώρα, έπεσε το μάτι μου εδώ πάνω. Ναι, σου έπεσε το μάτι, αλλά κάτι θες να πεις. Δεν υπάρχει κίνδυνος για τους χρήστες του ηλεκτρονικού τσιγάρου μακροπρόθεσμα, εφόσον δεν κάπνιζαν στο παρελθόν, λέει, καταλήγει αυτός. Θες να μου θυμίσεις λίγο, γιατί το είπες νομίζω στην αρχή, από πού. Ποιο πανεπιστημίο? Της Κατάνια, με επικεφαλής τον Δόκτωρ Ρικάρντο Πολόσα. Το μόνο που θα πω είναι. Και το δημοσίευσαν στο περιοδικό Nature. Το μόνο που θα σου πω είναι ότι η Κατάνια είναι στην Νότια Ιταλία, στη Σικελία συγκεκριμένα. Ωραία, και τι να κάνω τώρα εγώ. Να τη φέρω, να την πάω πιο πάνω, να την πάω πιο κάτω. Δεν ξέρω. Θες να πεις είναι μαφιόζι εκεί και δεν ξέρω. Είναι δεν μαϊμού. Δεν κάτι κάτι θες να πεις όμως για να το λες αυτό. Όχι, δεν θέλω να πω κάτι, απλά το αναφέρω, ρε φίλε. Τέλος πάντων. Θα μπορούσε να είναι το Μιλάνο, ας πούμε. Το πανεπιστήμιο στο Μιλάνο. Θα ήταν πιο. Και εκεί, Μιλάνο. Μιλάνο ήταν ένα αγαροπλαστή στη γειτονιά μου, έκανε πολύ ωραία γλυκά. Λοιπόν, ευχαριστούμε όλους. Να είμαστε γεροί και να ανταμώνουμε. Καλό σας βράδυ. Καλό βράδυ.